Εκρέμ Ιμάμογλου. Εναντίον Μουράτ Κουρούμ. Ή μάλλον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εναντίον Εκρέμ Ιμάμογλου. Για τη μητέρα των μαχών, αυτή για τον Δήμο της Κωνσταντινούπολης, του μεγαλύτερου Μητροπολιτικού Δήμου της Τουρκίας, που θα κρίνει εάν ο νυν δήμαρχος της πόλης Ιμάμογλου μπορεί, κερδίζοντας για τρίτη φορά μέσα στην έδρα του τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να αμφισβητήσει την παντοδυναμία του. Bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını. Και λέμε για Ερντογάν, διότι κανένας δεν ασχολείται με τον υποψήφιο τον Κουρούμ. Εδώ μιλάμε για μια μονομαχία Ερντογάν-Ιμάμογλου. Αυτό λένε τουλάχιστον για αυτό το λόγο και βλέπουμε εδώ στα εκλογικά κέντρα που είναι στα σχολεία να συγκεντρώνεται κόσμος και να ψηφίζει για να αποφασίσει για το δήμαρχό του μεν, αλλά να στείλει και ένα μήνυμα ενδεχομένως και στην κυβέρνηση της Τουρκίας. Με δημοσκοπικό αέρα έως και 11 μονάδες έναντι του αντιπάλου του στα ψηφοδέλτια, Μουράτ Κουρούμ, ο Εκρέμ Ιμάμογλου ελπίζει στη νίκη που θα του χαρίσει μια ξεκάθαρη ήττα του Τούρκου Προέδρου, μεγαλύτερη και από την πιο βαριά των τελευταίων 2 δεκαετιών που υπέστη πριν από 5 χρόνια. Çünkü 5 yıllık emeğin helalleşme anı, 5 yıllık emeğin helalleşme anı vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ασκώντας το εκλογικό του δικαίωμα, καλεί τους πολίτες να προστατεύσουν την κάλπη και την ψήφο τους, ενώ εύχεται αυτός που θα κερδίσει να μπορεί να αναλάβει χωρίς προβλήματα αμέσως καθήκοντα. Hem oy kullanma esnasında hem sonrasında hiçbir sorunun, hiçbir sıkıntının olmadığı, sandık iradesinin kimsenin hakkına sıkıntı gelmeden, sonuç neyse vatandaşımız kime oy kullanmışsa onun en doğru şekliyle, sonucun ilanıyla göreve başlamasının ülkemiz demokrasisi, ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir ve bu duygularla bu seçimin problemsiz geçmesini elbette diliyoruz. Για γιορτή της Δημοκρατίας κάνει λόγο ο υποψήφιος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Μουράτ Κουρούμ, που ούτε χθες, προσευχόμενος στο πλευρό του Τούρκου Προέδρου μέσα στην Αγία Σοφία, κατάφερε να συγκινήσει τους πολίτες ή έστω τις κάμερες. Oyumuzun, İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Η μάχη όμως Ερντογάν δεν περιορίζεται μονάχα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να πάρει πίσω και την πρωτεύουσα Άγκυρα, που επίσης έχασε το 2019, και όλα δείχνουν πως μάλλον θα ξαναχάσει. Μανσούρ Γιαβάς, ο δήμαρχος αντιπόλυτης, φαίνεται ότι θα εκλεγεί πάρα πολύ άνετα, τουλάχιστον με 50% απέναντι στον υποψήφιο του Ερντογάν με τα 600 διαμερίσματα που δηλώνει ότι ανήκουν, δεν ανήκουν στον ίδιο αλλά στο Θεό, επειδή είμαστε όλοι θνητοί. Στα χέρια του όμως ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει και τη Σμύρνη, η οποία ωστόσο είναι προπύργιο της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, οι κάλπες έχουν κλείσει και τα πρώτα αποτελέσματα προδιαγράφουν ευρύτατη νίκη Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και των υποψηφίων της αντιπολίτευσης στους άλλους μεγάλους δήμους. Απευθεία σύνδεση με τον Μανώλη Κωστίδη. Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, εδώ τα πράγματα είναι όπως τα λέγανε οι δημοσκοπήσεις. Για να ξεκινήσουμε, να δώσουμε πρώτα απ' όλα τους τίτλους και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Στην Κωνσταντινούπολη, περίπου είμαστε στο 20% και ο Ιμάμογλου εμφανίζεται με 49,6% και 41,6% Κουρούμ. Αυτή η διαφορά, έτσι όπως τη βλέπω, θα μεγαλώσει υπέρ του Ιμάμογλου, διότι στους δήμους που παίρνει ο Ιμάμογλου 85% και 80%, η καταμέτρηση πάει πολύ αργά. Τουλάχιστον τα ψηφοδέλτια που εντάσσονται σε αποτελέσματα, στο 1, στο 2% στη Χαλκιδόνα, στο Μπεσίκτας. Νομίζω αυτή τη στιγμή συγκρατείται κοντά στο όριο του 5%. Αργότερα νομίζω θα φτάσει στο 5% ο Ιμάμογλου με 41,6% Κουρούμ. Αυτά τα ποσοστά όμως λίγο θα αλλάξουν, αλλά μπορεί να μιλάμε πια νίκη Ιμάμογλου. Δεν θα είναι νίκη, θα είναι θρίαμβος κάτι τέτοιο αν περάσει και το 50%. Πραγματί μόνος του με κι άλλους υποψηφίους από τους Κούρδους και από οτιδήποτε άλλο και από το καλό κόμμα οτιδήποτε. Τώρα στην Άγκυρα
είναι 56,3% για ΒΑΣ, 36,2% ο Αλτίνοκ. Ο άνθρωπος με τα 600 διαμερίσματα που λέγαμε χθες το βράδυ, που είχε πει ότι δεν του ανήκουν, αλλά του ανήκουν στο Θεό. Και επειδή είναι ένας θητός, μάλλον τον τιμώρησαν λίγο, όχι για τα 600 διαμερίσματα, για αυτό που είπε. Για την αμετροέπειά του. 20 μονάδες διαφορά η αντιπολίτευση στον Ερντογάν εκεί. Στη Σμύρνη 10 μονάδες διαφορά αντιπολίτευση, αλλά η Σμύρνη αναμενόμενη μάλιστα αύξησε λίγο τα ποσοστά του ο Ερντογάν εκεί. Ναι. Τώρα όμως πρέπει να πούμε κάτι που μας εντυπωσιάζει, δεν το περιμέναμε. Πίσω μου βλέπετε αυτό το χάρτη. Αυτό ο χάρτης δείχνει ποιες επαρχίες παίρνει η αντιπολίτευση. Τα κόκκινα είναι του Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Σιγά σιγά βλέπετε ότι μπαίνει στην Ανατολία το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Δεν ξέρω, θα προσπαθήσω λίγο να σας δείξω. Κοιτάξτε, τα κόκκινα όλα αυτά είναι η αντιπολίτευση και μάλιστα βλέπουμε για πρώτη φορά η αντιπολίτευση, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι μπροστά. Τον δηλαδή, βλέπουμε και εμείς εδώ στις οθόνες μας το χάρτη, Μανώλη. Είναι ξεκάθαρο το κόκκινο χρώμα, λοιπόν, όπως μας έδειξες, είναι η δήμαρχη του κόμματος του Ρεπουμπλικανικού, της αντιπολίτευσης. Είναι όλη η Δυτική Τουρκία, όλα τα παράλια, ακόμη και τα νότια. Και βέβαια, όπως είπες, μπαίνοντας και προς την ενδοχώρα, Άγκυρα και πιο μέσα. Και το εντυπωσιακό στοιχείο, το επαναλαμβάνω, Γιάννη, γιατί έχει τη σημασία του. Συγγνώμη, αλλά για τους συνδεθεατές μας. Προηγείται στην επικράτεια το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Για πρώτη φορά, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό, από το 2002, 38,7%. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα 38,3%, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Δηλαδή, για πρώτη φορά, μάλλον επειδή οι μεγάλες πόλεις παίρνουν πια στα χέρια πάλι με μεγάλα ποσοστά υπέρ της αντιπολίτευσης, δηλαδή αν επιβεβαιωθεί αυτό το στοιχείο, είναι πάρα πολύ μεγάλη ήττα. Να δούμε και την επικράτηση, τις περιοχές που επικρατεί το κυβερνών κόμμα, το ΑΚΕΠΕ, στο χάρτη μας. Μπορούμε να το φέρουμε πάλι στην οθόνη. Είναι το Εικόνιο, το πορτοκαλί, ενδεχομένως το Εσκί Σεχίρ, το πορτοκάλι, τα πορτοκάλι. Κάποιες περιοχές στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή η Τραπεζούντα βλέπω, η Ριζούντα δεν την βλέπω ακόμα να την παίρνει, αλλά ενδεχομένως, αλλά υπάρχει μια μεγάλη ανατροπή. Δηλαδή βλέπουμε κυρίως, εγώ θα προσπαθήσω να προχωρήσω, αν υπάρχει σκηνοθετικά, αν είναι εφικτό, θα προσπαθήσω να το δείξω, αν ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, βλέπετε όλα τα κόκκινα αυτά, δηλαδή αυτές οι περιοχές κυρίως στην κεντρική Τουρκία δεν υπήρχαν πριν στα χέρια της αντιπολίτευσης. Τώρα όμως έχουν περάσει στα χέρια της αντιπολίτευσης. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα για την αντιπολίτευση και αυτό έχει τη σημασία του. Δηλαδή, το να μπορεί να ενώ βλέπαμε μόνο τα παράλια, αν θυμάστε, την Ανατολική Θράκη και τα παράλια, τώρα βλέπουμε σιγά σιγά να μπαίνει η αντιπολίτευση στο κόκκινο και Νότια Τουρκία και στα εσωτερικά και η Άγκυρα φυσικά και γύρω από την Άγκυρα όλες τις περιοχές, αλλά και η Μαύρη Θάλασσα. Κάτω δεξιά βλέπουμε τους Κούρδους στις περιοχές που αυτό αναμενόμενο, αλλά στο 20% καταμετρημένο. 39% το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. 39%. Και στο 38,2% το κόμμα του Ερντογάν. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί από τότε που καλύπτω το ρεπορτάζ για την Τουρκία. Από το 2002, από τότε που έχει. Δηλαδή, πρώτη φορά είναι. Αν όμως επιβεβαιωθεί, μπορεί να είναι. Να αλλάξει λίγο, να περάσει μπροστά το κόμμα Δικαιοσύνης. Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι μεγάλη ήττα του Ερντογάν. Φαίνεται ότι τα ποσοστά που εντάσσονται από την Κωνσταντινούπολη, δηλαδή βλέποντας στην Κωνσταντινούπολη είμαστε στο 26%, 48,6% Ιμάμογλου, 42% Κουρούμ. Μονομαχία πραγματικά, αλλά οι δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται. Αλλά στην Άγκυρα, η Άγκυρα με 20%, αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό, με τόση μεγάλη διαφορά, αλλά πιο εντυπωσιακός είναι αυτός ο χάρτης που πραγματικά μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Περιμέναμε ότι η οικονομική κρίση, ότι τα οικονομικά προβλήματα. Όχι, αλλά αυτό είναι ένα μήνυμα σίγουρα από τον τουρκικό λαό, μάλλον προς τον Τούρκο πρόεδρο, για να κάνει κάποια αλλαγή. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτός ο χάρτης ενδεχομένως να είναι και χειρότερος μελλοντικά. Και η απαρχή άλλων πολιτικών εξελίξεων θα τα ξαναπούμε σε λίγο με τον Μανώλη Κωστίδη.